Ματιά στην επικαιρότητα. Σήμερα, 29 Τρίτου 2023. Επέτειος, 24 χρόνια μετά την επίθεση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία. Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή της στην αυτοαποκολούμενη δημοκρατία του Κωσυφοπεδίου, στην οικοδόμηση ενός στρατού για στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πρίστινα εν όψη της 24ης επετείου από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι. Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης? Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα, υπό το λάβαρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ΝΑΤΟ έκλεψε τους φυσικούς πόρους της Γιουγκοσλαβίας. Η παγκόσμια διαδικασία καταστροφής του διεθνούς δικαίου υπέρ των λεγόμενων ανθρώπινων δικαιωμάτων ξεκίνησε με τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας χωρίς εντολή του ΟΗΕ, σύμφωνα με την εφημερίδα Μίσλ Πόλτσκα. Ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, ωστόσο, ήταν ο έλεγχος των φυσικών πόρων της χώρας. Ο σφοδρός βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας το 1999 διεξήχθη από χώρες του ΝΑΤΟ χωρίς εντολή του ΟΗΕ και υπό το πρόσχημα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλά στην πραγματικότητα χρησιμεύσε μόνο για την κατάληψη των φυσικών πόρων της χώρας, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Μίσλ Πόλσκα. Για μια δεκαετία οι Σέρβοι έμειναν έκπληκτοι που οι χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ συμμάχησαν με Αλβανούς τρομοκράτες και πολιτικούς, των οποίων τα χέρια είναι μέχρι τους αγκώνες στο αίμα. Η μοίρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας και το τίμημα της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται οι ΗΠΑ, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη, αναφέρει η εφημερίδα, ειδικά από χώρες όπως η Ουκρανία ή η Πολωνία, που περιμένουν κάποιο είδους βοήθεια από αυτές και από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ. Η Μέρκελ πρόκειται να λάβει μετάλλιο για τα 16 της χρόνια ως καγκελάριος και ο τύπος δεν επικρίνει την κακή κυβέρνησή της, αλλά μάλλον την υπερβολική φιλικότητά της προς τη Ρωσία. Ανακάτεψε με ανυπομονησία την Ουκρανική σούπα. Θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει την Άγγελα Μέρκελ για πολλά, αλλά τα γερμανικά μουμουέ, όσο και αν είναι πολεμικά, εξοργίζονται από το γεγονός ότι ήταν πολύ φιλική προς τη Ρωσία εν όψη της προγραμματισμένης απονομής του μεταλλίου. Πέρσι δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ποτέ σοβαρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της στο Μίνσκ, οι οποίες κατέληξαν στη Συμφωνία του Μίνσκ και όλα τα χρόνια από το 2015 δεν έχει δώσει τα χέρια για να πείσει τις Ουκρανικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητεί σοβαρά τη συνενοχή του στην προετοιμασία του πολέμου του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Έχει προπολού αποδειχθεί ότι σε 8 χρόνια προσεκτικής προετοιμασίας για πόλεμο, κανείς στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, πόσο μάλλον στο Βερολίνο, δεν έχει κάνει ούτε την απαραίτητη εργασία που θα έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσουν τέτοιες περιπέτειες. Μπορεί κανείς πραγματικά να ανυπομονεί για τη μέρα που όλοι οι δημοσιογράφοι, για τους οποίους ένας πιστός ραδιουργός του ΝΑΤΟ όπως η Μέρκελ δεν είναι αρκετά αντιρωσικός, θα συνειδητοποιήσουν μια μέρα ότι η Δύση έχει χάσει και θα αρχίσουν να κοπηλατούν μανιωδώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υπερδυσσερία. Τι σημαίνει σύγκρουση στην Ουκρανία για τη μικρή περιοχή? Τι κρύβεται πίσω από τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μολδαβία και την αποσχιστήσα περιοχή της υπερδυσσερίας? Είναι σαφές ότι η Ουκρανία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το έδαφος. Επειδή η στρατιωτική δράση εκεί θα μπορούσε να είναι διπλά ωφελή για το Κίεβο. Για αρκετές εβδομάδες η Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου. Η Μολδαβία κινδυνεύει με ανανεωμένη ενεργό σύγκρουση με την αυτοαποκαλούμενη δημοκρατία της Υπερδνηστερίας, μια αυτονομιστική περιοχή με σλαβική πλειοψηφία που αποσχίστηκε από το Κισινάου κατά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η Ουκρανία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το έδαφος, γιατί η στρατιωτική δράση εκεί θα μπορούσε να είναι διπλά ωφέλιμη για το Κίεβο. Αυτό θα έφερνε τη Μόσχα σε μπελάδες στην περιοχή, καθώς έχει μόνο 1.500 στρατιώτες σταθμευμένους εκεί, ως ειρηνευτικές δυνάμεις και επί του παρόντος δεν υπάρχει τρόπος αποστολής ενισχύσεων. Μια στρατιωτική όθηση από το Κίεβο σε αυτή την περιοχή θα έδινε επίσης στην Ουκρανία πρόσβαση σε μια τεράστια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών. Οι εγκαταστάσεις της Κολμπάσνα, που λέγεται ότι φιλοξενεί 22.000 τόνους πολεμικού υλικού,
Είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Στις 23 Φεβρουαρίου, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ΜΟΤ, προειδοποίησε ότι το καθεστώς του Κιέβου προετοιμάζει μια ένοπλη πρόκληση κατά της υπερνηστερίας των αγγείς μέλων. Προσθέτοντας ότι η αναμενόμενη πρόκληση θα πραγματοποιηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αφού μαζί με το Σύνταγμα Νεοναζί του Αζόφ. Το Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε τα μέλη του ΝΑΤΟ και τους Ουκρανούς προστατευόμενους τους για επικίνδυνα εγχειρήματα. Ρώσοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οποιασδήποτε ενέργειες αποτελούν απειλή για τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην Υπερνηστερία θεωρούνται επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία, βάση του διεθνούς δικαίου. Το Κρεμλίνο εξέφρασε επίσης ανησυχία για την εξέλιξη των γεγονότων. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην Υπερνηστερία, κάτι που μας ανησυχεί. Η κατάσταση είναι ασταθής και ελέγχεται από έξω, δήλωσε ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφ στις 27 Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοι μας στην Ουκρανία και σε ευρωπαϊκές χώρες είναι ικανοί για διάφορες προκλήσεις. Η Υπερνηστερία άρχισε να αποσχίζεται από τη Μολδαβία πριν από το τέλος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το Σεπτέμβριο του 1990. Η Υπερνηστερία αποσχίστηκε οριστικά από τη Μολδαβία, η οποία αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της. Έκτοτε, το καθεστώς της Υπερνηστερίας παραμένει ασαφές. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών μπορούν καλύτερα να περιγραφούν ως παγωμένη σύγκρουση. Η διατήρηση του status quo και η ασφάλεια των κατοίκων της Υπερνηστερίας εγγυώνται από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις και μια ειδική ομάδα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, την απόσυρση των οποίων ζητούν τακτικά οι μολδαβικές αρχές. Ένα κοινό ψήφισμα Ρωσίας και Κίνας για την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας απέτυχε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, η Μόσχα θα συνεχίσει να προσπαθεί να λύσει το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream. Αυτό τόνισε ο γραμματέας τύπου του Ρώσου Πρόεδρου Δημήτρη Πεσκόφ. Ζαχάροβα, για τις ΗΠΑ η αλήθεια είναι ένας κίνδυνος. Η ρωσοκινησική πρόταση για διεθνή έρευνα για τις επιθέσεις στους αγωγούς Nord Stream δεν έλαβε επαρκή έγκριση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το βράδυ της Τρίτης. Μόνο τρεις χώρες το ψήφισαν: Ρωσία, Κίνα και Βραζιλία. Η υπόλοιπη επιτροπή απήχε. Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά των διεθνών ερευνών για το Nord Stream. Κίνα, τι φοβούνται, είπα. Η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε στην καθημερινή της ενημέρωση την Τρίτη ότι η Κίνα λυπάται βαθύτατα για αυτά τα ευρήματα. Όσον αφορά ειδικότερα τη ΣΥΠΑ, έκανε λόγο για μέτρηση διπλού προτύπου. Η ΥΠΑ ενδιαφέρονται πολύ να διεξάγουν τις λεγόμενες έρευνες σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά θεωρούν αυτό το περιστατικό, το οποίο αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, μυστικό, είπε. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τη ΣΥΠΑ, τι φοβάστε. Η Βόρεια Κορέα προσομοιώνει πυρηνική έκρηξη και δοκιμάζει υποβρύχιο ντρόουν με ικανότητα πυρηνικής ενέργειας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τώρα περαιτέρω δοκιμές. Νωρίτερα η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι ο γείτονάς τους εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας το πρωί της Δευτέρας 27 Τρίτου. Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του προγράμματος πυρηνικών όπλων τη Δευτέρα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un, ζήτησε αύξηση της παραγωγής πυρηνικών υλικών προκειμένου να επεκταθεί εκθετικά το οπλοστάσιο και να παραχθούν ισχυρά όπλα. Σύμφωνα με τον Kim, ο αντίπαλος δεν θα τολμήσει ποτέ να απειλήσει την κυριαρχία και το λαό της Βόρειας Κορέας εάν οι εγχώριες ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα έτοιμες να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Στις 25 Μαρτίου, για να οδηγήσουν τους Αμερικανούς υπεριελιστές στην απόγνωση, η Βόρεια Κορέα δοκιμάζει πυρηνικό υποβρύχιο ντρόουν. Σε απάντηση στους πρόσφατους στρατιωτικούς ελιγμούς της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, η Βόρεια Κορέα λέει ότι έχει δοκιμάσει για πρώτη φορά ένα υποβρύχιο ντρόουν με ικανότητα πυρηνικής ενέργειας. Μια έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι σύμφωνα με δημοσίευμα του Κορεατικού Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων KCNA. Σύμφωνα με την έκθεση του KCNA, το όπλο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2012
και έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 50 δοκιμές τα τελευταία 2 χρόνια. Η δοκιμή αυτή τη βδομάδα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ντρόουν και την ικανότητά του να εκτελεί θανατηφόρα χτυπήματα, ανέφερε το KCNA. Κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα. Η Ελβετία βρίσκεται ανάμεσα στα μέτωπα. Ως μέρος των δυτικών κυρώσεων, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει μέχρι στιγμής παγώσει αρκετά δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα από Ρώσους πολίτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια της εμπιστοσύνης από άλλους επενδυτές, κυρίως Κινέζους, αλλά και την κριτική από τη ΣΥΠΑ, όπου η Ελβετία κατηγορείται ότι δεν έκανε αρκετά εναντίον της Ρωσίας. Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αφού η συλλογική Δύση είχε επιβάλει τις πρώτες σοβαρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έτσι πυροδότησε ένα πραγματικό οικονομικό πόλεμο εναντίον της χώρας, οι πρώτες φωνές σε όλο τον κόσμο ακούστηκαν να προειδοποιούν ενάντια σε αυτή την πορεία δράσης. Από τότε όλο και περισσότεροι επικριτές τόνιζαν πάντα ότι οι πιθανές συνέπειες θα έπληγαν σκληρά επίσης τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως φαίνεται σήμερα, αυτός ο φόβος έγινε πραγματικότητα. Στο μεταξύ, ωστόσο, οι συνέπειες αυτών των μέτρων γίνονται ορατές και σε χώρες που δεν ρίχτηκαν απαραίτητα με τα μούτρα στον πόλεμο κυρώσεων με τη Μόσχα. Μιλάμε εδώ για την Ελβετία, η οποία στην πραγματικότητα έμενε πάντα μακριά από διεθνείς συγκρούσεις λόγω της ουδετερότητάς της και χάρη στο δικό της επικερδές επιχειρηματικό μοντέλο στον τραπεζικό τομέα, θεωρείται επίσης ασφαλές καταφύγιο για επενδυτές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της δυτικής πολιτικής κυρώσεων, ωστόσο, η πολιτική ηγεσία της Ελβετίας έσπρωξε το ουδέτερο καθεστώς της χώρας του στο παρασκήνιο και εντάχθηκε στους αντιρωσικούς οικονομικούς περιορισμούς. Αυτές οι αποφάσεις αναμφίβολα συνεισφέρουν σημαντικά στο γεγονός ότι η Ελβετία βρίσκεται τώρα σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Αφενός, πολλοί επενδυτές ανησυχούν προφανώς για τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τον ελβετικό τραπεζικό τομέα, και αφετέρου η ΕΠΑ φαίνεται να είναι ο κύριος εμπνευστής των κυρώσεων για να παροτρύνει την ελβετική κυβέρνηση να κλιμακώσει περαιτέρω αυτό το θέμα. Ωστόσο, ούτε το ένα ούτε το άλλο ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Δημοκρατίας των Άλπων, η οποία αρχικά ήθελε επίσης να μείνει μακριά από τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί για σταθμό φόρτισης κάθε 60 χιλιόμετρα. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης απαγορεύονται από το 2035. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποχρεωθούν να το κάνουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν πλέον συμφωνήσει σε προδιαγραφές για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων στους κεντρικούς δρόμους της Ευρώπης. Αλλά ακόμη και αν μια αντίστοιχη απόφαση εφαρμοστεί γρήγορα, δεν θα λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με την πεποίθηση των βουλευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε τώρα η λύση για να γίνει ασφαλέστερη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Κάθε 60 χιλιόμετρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθμός φόρτισης κατά μήκος σημαντικών αρτηριών κυκλοφορίας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποχρεωθούν να το κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης με υδρογόνο κάθε 200 χιλιόμετρα. Από το 2035, ωστόσο, κανένα νέο αυτοκίνητο με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν κινούνται με συνθετικά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει επιδοτήσεις για ηλεκτρονικά αυτοκίνητα σύμφωνα με έρευνα. Σύμφωνα με έρευνα, η πλειοψηφία απορρίπτει τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Αν και η πλειοψηφία είναι πεπισμένη ότι η ηλεκτρική κίνηση θα επικρατήσει τα επόμενα 10 χρόνια, μόνο το 22% πιστεύει ότι αυτό είναι επιθυμητό. Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα φταίει η προβλεπόμενη πορεία λιτότητας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε σκληρά μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων στους σιδηρόδρομους. Σε σχέση με την απαιτούμενη ιδιωτικοποίηση, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που έκαναν πιθανό το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 57 νεκρούς. Μετά από ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, ο Βασίλης Ασβεστόπουλος, άρθρο του στο Τελέπολης, ρώτησε
εάν ευθύνεται η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επέβαλε σκληρά μέτρα λιτότητας στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η πορεία λιτότητας συνδέθηκε με εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις που δεν σταμάτησαν στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Ο σιδηρόδρομος διαλύθηκε. Οι επενδύσεις που είχαν υποσχεθεί ως μέρος της ιδιωτικοποίησης δεν είχαν καθοριστεί συμβατικά, γεγονός που οδήγησε σε υποχρηματοδότηση. Ταυτόχρονα η διάλυση οδήγησε σε διαμάχες για τις αρμοδιότητες, κάτι που σε σχέση με την έλλειψη επενδύσεων σήμαινε ότι ο σιδηρόδρομος οδηγήθηκε σε φθορά. Ο Σβεστόπουλος επισημαίνει ότι ήταν τελικά οι επιταγές λιτότητας της Τρόικας Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφεραν τους ελληνικούς σιδηροδρόμους σε κατάσταση που κατέστησε εξ αρχής δυνατό το σοβαρό δυστύχημα. Στην Ελλάδα υποσχέθηκαν ότι μετά από μια ριζική πορεία λιτότητας η οικονομία θα ανακάψει ξανά. Ωστόσο, οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να είναι καταστροφικά κακοί ακόμη και μετά από 10 και πλέον χρόνια. Η ανεργία και ειδικότερη η ανεργία των νέων παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αντίθετα με όλες τις υποσχέσεις, το χρέος δεν έχει μειωθεί. Το σοβαρό δυστύχημα αποδεικνύει ότι έχουν δίκιο οι επικριτές των μέτρων λιτότητας, οι οποίοι προειδοποίησαν για μόνιμες ζημιές στις υποδομές. Στη Γερμανία, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών θέλει να διασπάσει τις σιδηροδρομικές γραμμές σε μια εταιρεία κοινού καλού προσανατολισμού. Θα την ονομάσει Infrago. Οι οπαδοί και επικριτές των σιδηροδρόμων θεωρούν αυτό ως ένα περαιτέρω βήμα στην ιδιωτικοποίηση. Τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η Deutsche Bahn AG παρουσιάζει τον ισολογισμό της σήμερα, ο οποίος θα χαρακτηριστεί και πάλι από πολλές καθυστερήσεις στα τρένα και αυξανόμενα προβλήματα στις υποδομές. Μια διασπασμένη εταιρεία υποδομής θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τα καθήκοντα που θα εκτελεστούν από δάνεια.